αμέσως μετά μέσα θα είναι ο χώρος ελεύθερος και ασφαλής για τους πεζούς. Θα λειτουργήσει κανονικά όπως λειτουργούν όλες οι άλλες οι πλευρές της πλατείας, με κλειδί δηλαδή, με μπάρα ασφαλείας, το οποίο θα το έχει το ΕΚΑΒ και η καθαριότητα για τους κάδους, και οι υπόλοιποι που θα χρησιμοποιούν για φορτοεκφόρτωση θα παρκάρουν ακριβώς στο σημείο που καθόμαστε εδώ. Άρα θα απαγορεύεται ουσιαστικά η διέλευση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, προφανώς για τα καταστήματα, στον χώρο που μπορούσα να μπαίνει. Σας το λέω, μπαίνει στην κανονικότητα. Η κανονικότητα έλεγε ότι κανονικά απαγορευόταν, αλλά για λόγους τους οποίους γνωρίζουμε εδώ, επειδή υπήρχε η παράταση στη λειτουργία, στην πότε θα ξεκινήσει η πλατεία Ελευθερίας, έμεινε ένας χρόνος ο οποίος έπρεπε να μην υπήρχε κίνδυνος και ατυχήματος, κυρίως για τους πεζούς, και πάνω σε αυτό τώρα τουλάχιστον θέλω πρώτα από τους φίλους φορτοεκφορτωτές και τους υπόλοιπους με τα οχήματα να σεβαστούν τον χώρο, ένα χώρο ο οποίος είναι για όλους μας. Τώρα, μια κουβέντα, τι ακριβώς θα γίνει, ποιες παρεμβάσεις ακόμα προβλέπονται με αυτή τη μελέτη που έχετε ήδη? Κοιτάξτε τώρα, τη μελέτη την έχω δει, είναι μια παρέμβαση η οποία θα κολλήσει με τον πεζόδρομο και το υπόλοιπο κομμάτι. Μένει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις τουαλέτες εδώ, τις υπόγειες, όπου καλώς μπήκε και ένα ζήτημα για εξυπηρέτηση από τους φίλους, τους ανθρώπους που είναι με κινητικά προβλήματα. Το θέμα λύνεται και αυτό, υπάρχουν λύσεις, το επιβλέπει το κομμάτι αυτό ο Κώστας ο Δεσποτίδης. Πιστεύω ότι μέσα, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, και όπως υπάρχει και η πρόταση για χρηματοδότηση στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος, όπου μας έδωσαν το OK από εκεί, το πιο πιθανό μέσα σε ένα εξάμεινο να αρχίσει η πλήρη αναμόρφωση της πλατείας. Δεν ξέρω αν είστε ο πιο αρμόδιος, αλλά γενικά.